Φίλοι και φίλοι, γεια σας. Κοντά μας σήμερα είναι ο Κωνσταντίνος Χολέβας, συγγραφέας, αρθρογράφος, πολιτικός επιστήμονας. Κύριε Χολέβα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρίσκω, κύριε Δεμαβολίτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Χολέβα, πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο σας βιβλίο με τίτλο «Ορθοδοξία και πατριωτισμός» από τις εκδόσεις ΕΑΡ και είναι μεγάλη χαρά και η τιμή που μας κάνετε να το παρουσιάσουμε εδώ. Το βιβλίο είναι αυτό εδώ για να το δείξουμε και το εξώφυλλο. Θέλω να μου πείτε τι σας υποκίνησε πριν να μπούμε έτσι στον περιεχόμενο του βιβλίου, τι σας υποκίνησε να γράψετε αυτό το βιβλίο. Μέχρι τώρα, κυρία Δαμαβολίτη, είχαν γραφεί πολλά βιβλία και μελέτες και άρθρα σχετικά με το ερώτημα κατά πόσον οι αγωνιστές της πατρίδας είχαν πίστη στο Θεό. Και έχει απαντηθεί αυτό, έχουν γραφτεί για τον Μακρυγιάννη, για τον Κολοκοτρώνη, για τον Καποδίστρια, για τον Υψηλάντη, για και αργότερα και για τους Μακεδονομάχους και για τα παιδιά του Κυπριακού Αγώνος, γενικότερα για διάφορες στιγμές του γένους. Το αντίθετο όμως δεν είχε απαντηθεί τεκμηριωμένα έτσι από μια μελέτη ή από ένα βιβλίο που να δίνει απλές απαντήσεις αλλά βασισμένες σε τεκμήρια και σε κείμενα. Δηλαδή, αν οι αγωνιστές της πίστεως είχαν σεβασμό στην έννοια της πατρίδος. Επειδή λοιπόν, μιλώντας και εσείς και εγώ έχουμε έναν δημόσιο λόγο, ο καθένας με τα άρθρα του, τα βιβλία του, με την τηλεόραση, με το διαδίκτυο, άκουγα αυτά τα ερωτήματα, ειδικά από νέους. Και επειδή υπάρχει κανένα φορά και η τάση στους Έλληνες και ειδικά στους νεότερους να πηγαίνουμε κανένα φορά προς τα άκρα, ήθελα να δώσω την απάντηση. Τι θα έλεγε αν είχαμε μπροστά μας έτσι ένα πάνελ όπως κάνετε εσείς, αν είχαμε τον Μέγα Βασίλειο, αν είχαμε τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη που βοήθησε τον Νικηφόρο Φωκά να ελευθερώσει την Κρήτη τότε από τους Σαρακινούς, αν είχαμε τον Άγιο Νικόδημο τον Άγιο Ρήτη, τον Άγιο Κοσμά, τον Άγιο Νεκτάριο, αν μπορούσαμε να μιλήσουμε μαζί τους, τι θα μας έλεγαν. Οπότε και πιστεύω ότι αυτό που θα μας έλεγαν, και το λέω εξ αρχής, γιατί αυτό βγαίνει από όλα τα κείμενα του βιβλίου, είναι ότι ο Ορθόδοξος Χριστιανός αποδέχεται την έννοια της πατρίδας, αγωνίζεται όταν η πατρίδα κινδυνεύει, δηλαδή σε αμυντικούς αγώνες, και αποφεύγει δύο άκρα. Το ένα άκρο που πρέπει να αποφύγει ο Ορθόδοξος Χριστιανός είναι ο ρατσισμός, ο φανατισμός, η μυσαλλοδοξία. Δεν μισούμε κανέναν. Αγαπώ την πατρίδα μου όπως αγαπώ την οικογένειά μου, αλλά δεν σημαίνει ότι μισώ τη δική σας οικογένεια, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά όμως, να αποφύγουμε την ητοπάθεια, την εθνική μειονεξία, αυτό που σήμερα λέμε εθνομηδενισμό. Απορρίπτουμε λοιπόν και τον ακραίο εθνικισμό, ρατσισμό και από την άλλη μεριά τον εθνομηδενισμό και προσπαθώ μέσα από διάφορα κείμενα που δεν είναι δικά μου αλλά κείμενα μορφών της Εκκλησίας, είτε πατέρων της Εκκλησίας είτε κορυφαίων συγγραφέων, θεολόγων όπως ο Κωνσταντίνος ο Οικονόμος, εξοικονόμων, να δώσω μια απάντηση ποιος είναι αυτός ο υγιής πατριωτισμός. Ένα κομμάτι που είδα στην εισαγωγή του βιβλίου σας, τα λέει όλα και θα το διαβάσω αυτό το λεξί. Υγιής πατριωτισμός είναι πέρα από φανατισμός, απόρριψη των δύο άκρων, απόρριψη του εθνοφιλετισμού, του ρατσισμού και μακριά από εθνική αλαζονία, αλλά κόντρα στον άπατρη διεθνισμό και στην ειντοπάθεια και τον εθνομηδενισμό. Νομίζω ότι σε αυτό το μικρό κειμενάκι τα λέτε όλα. Να πάμε όμως σιγά σιγά τώρα στο βιβλίο. Επειδή βάζετε το πρώτο κεφάλαιο με τους Άγιους Πατέρες και τον υγιή πατριωτισμό, θέλω να μας πείτε ποια ήταν η Ορθοδοξία ως πίστη και ως αξιακό σύστημα, γιατί δεν είναι μόνο πίστη η Ορθοδοξία, στον εθνικό κορμό της Ελλάδος. Η Ορθοδοξία, πάνω απ' όλα πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι πανανθρώπινη, είναι οικουμενική και απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο στον κόσμο. Αλλά ειδικά για τον ελληνισμό είναι κομμάτι άρρηκτα δεμένο με την εθνική ταυτότητα. Και η Εκκλησία είναι εκείνη η Ορθόδοξη Εκκλησία η οποία βοήθησε στο να έχουμε αυτόν τον αξιακό κώδικα που είπατε. Και επειδή η Εκκλησία ενδιαφέρεται όχι μόνο για τα επουράνια αλλά και για τα επίγεια, ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή λέει ότι η διδασκαλία του Χριστού είναι ανακεφαλαίωση και των επουρανίων και των επιγείων. Επειδή λοιπόν δεν είμαστε μόνο φυσίτες, επειδή λοιπόν θέλουμε να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος ζει στον κόσμο, έχει προβλήματα, έχει προβληματισμούς, έχει προκλήσεις. Γι' αυτό το λόγο και οι πατέρες της Εκκλησίας μας και οι Άγιοι και σπουδαίοι θεολόγοι έδωσαν απαντήσεις και στα θέματα αυτά. Και γι' αυτό και ας πούμε για παράδειγμα ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, ο Ναζιανζινός, έχει πει την περίφημη φράση που καταγράφεται μέσα στην Πατρολογία που λέει ότι
τη μητέρα, όπως κάθε σοβαρός, κάθε ευσεβής άνθρωπος αγαπάει τη μητέρα του, έτσι πρέπει να αγαπούμε και την πατρίδα, διότι η πατρίδα είναι η μητέρα όλων. Και δηλαδή, αν του λέει Χριστιανέ, αν αγαπάς μια φορά τη μητέρα σου, που είναι μόνο δική σου μητέρα, πόσο περισσότερο πρέπει να αγαπάς και την πατρίδα, που είναι η μητέρα όλων μας, είναι μια κοινή μητέρα. Το ίδιο, με πιο απλά λόγια και με διαφορά αιώνων, λέει ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Όταν τον ρωτούσαν για το θέμα της πατρίδας, λέει, άνθρωπέ μου, τι είναι η πατρίδα? Μια μεγάλη οικογένεια. Όπως όταν το παιδί σου είναι άρρωστο ή η μητέρα σου έχει ένα πρόβλημα, όπως αγωνιάς για τα δύσκολα, για τις δύσκολες στιγμές της οικογένειας, έτσι και η πατρίδα όταν είναι στα δύσκολα πρέπει να τη βοηθήσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, όταν αγαπώ την οικογένειά μου και αγωνιώ, α, το παιδί μου, όμοι γίνεται, αρρώστησε, ο καθένας έχει παιδιά, γυναίκα, οτιδήποτε έχει, οικογένεια, γονείς, δεν σημαίνει ότι μισώ τις άλλες οικογένειες. Εγώ δεν μισώ το παιδί του αλλού επειδή τρέχω πιο πολύ να αγωνιστώ για το παιδί το δικό μου. Έτσι λοιπόν η ορθόδοξη αντίληψη και των πατέρων της Εκκλησίας και των Αγίων, αλλά και του απλού χριστιανού όπως την νιώθουμε, είναι ότι θα τρέξω να βοηθήσω την πατρίδα μου, θα αγαπώ την ταυτότητά μου, τη γλώσσα, αυτό που λέμε εθνική κληρονομιά, την άμυνα της πατρίδος στα δύσκολα, αλλά σε καιρό ειρήνης μαθαίνω στο παιδί μου, στους μαθητές μας, στους φίλους μας να αγαπούμε. Δεν γεννηθήκαμε για να μισούμε, όμως σε μια δύσκολη στιγμή, βεβαίως, η άμυνα της πατρίδος είναι καθήκον όλων. Νομίζω, κύριε Χολέβα, ότι είναι επιτακτική ανάγκη σε αυτή τη χρονική στιγμή να γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα, να γίνει, ας πούμε, αυτή η διασαφήνιση, διότι υπήρχε ένα ρητό ενός προσώπου που έλεγε ότι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων είναι ο πατριωτισμός, και αυτό το έχουμε δει. Επίσης, στη δημόσια συζήτηση, χρησιμοποιώντας τον όρο πατριωτισμός, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει τουλάχιστον η μάζα και να περάσει ο ομιλών μέσα από τις συμπληγάδες για να εξηγήσει τι είναι δημοκρατικός, τι είναι υγιής πατριωτισμός και να μην μπερδέψει, ας πούμε, με ακροδεξιά ή με Χρυσή Αυγή ή με οτιδήποτε άλλο. Πάμε λίγο στα πρόσωπα. Θέλω να πάμε σε μερικά πρόσωπα που συγκεντρώνουν, ενσωματώνουν και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά, δηλαδή ενσωματώνουν τον υγιή πατριωτισμό και ενσωματώνουν, ας πούμε, και την οικουμενικότητα που έχει η Ελληνοορθόδοξη Βυζαντινή παράδοση. Ένα από αυτά που με έκανε εντύπωση και έχει αφιερώσει μια νότα στο βιβλίο είναι ο Άγιος Δημήτριος. Θα μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Είμαι από Θεσσαλονίκη, γέννημα Θρέμετα, καταλαβαίνετε ότι έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία και συγκίνηση όταν αναφέρομαι στον Πολιούχο Άγιο, ο οποίος όμως δεν είναι μόνο Θεσσαλονίκης. Είμαι βέβαιος ότι και στην Κρήτη έχετε εκκλησία στο Αγίου Δημητρίου και στην Κύπρο υπάρχουν, και αν πάτε και σε σλαβικές χώρες υπάρχουν, και οι Ορθόδοξοι στον Λίβανο και στην Συρία έχουν το όνομα Δημήτρη κλπ. Λοιπόν, στο πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου υπάρχει μια παρατήρηση που δεν την κάνω μόνο εγώ, την κάνει και ένας πολύ σπουδαίος ποιητής, ο Κωστής Παλαμάς. Κωστής Παλαμάς κάποτε όταν εκλήθη να κάνει μια ομιλία στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον τότε του εκλεκτού ακροατηρίου, διότι ήταν ήδη το δεκαετία του 20 ένας πολύ γνωστός ποιητής, είπε ότι στον Άγιο Δημήτριο είναι εντυπωσιακό ότι συνυπάρχει και η οικουμενικότητα αλλά και ο πατριωτισμός. Διότι από μια μεριά βλέπετε τον υμνούμε στο απολυτίκιο του ότι είναι υπέρμαχος της οικουμένης, αλλά από την άλλη πλευρά η ίδια η ορθόδοξη υμνογραφία τον τιμά Σωσίπολη, Σωσίπατρη, Θεσσαλονίκης, Μέγαν Φρουρών, έτσι τον τιμούμε και έτσι τον ψάλλουμε όταν είναι η γιορτή του. Εκεί λοιπόν βλέπουμε σε κείμενα τα οποία έχουν σωθεί, μέσα στα κείμενα στην πατρολογία έχουν σωθεί τα λεγόμενα τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Δημήτριος πέραν των θαυμάτων των ιαματικών, θεραπείας ανθρώπων, είχε και θαύματα πολιουχικά. Ξέρουμε ότι στη διάρκεια της Βυζαντινής περίοδου δεν τον έβλεπαν να παρεμβαίνει, αυτά είναι τα λεγόμενα πολιουχικά θάματα, να σώζει την πόλη από διάφορες επιδρομές. Αλλά και αργότερα ο Ελληνισμός τον έχει συνδέσει με καλές στιγμές για την Θεσσαλονίκη. 26 Δεκεμβρίου του 12 ελευθερώθηκε η πόλη από τον ελληνικό στρατό μετά από 5 αιώνες δουλείας, η μέρα της γιορτής του. 26 Οκτωβρίου του 1944 έφυγε ο τελευταίος Γερμανός από τη Θεσσαλονίκη και την ημέρα που έγινε ο φωνικός σεισμός του Ιουνίου 1978 στη Θεσσαλονίκη, ήμουν εκεί και ως στρατιώτης και τα έζησα αυτά, την ημέρα εκείνη μία Ελληνίδα αρχαιολόγος στην Αθήνα έκανε επίσημη ανακοίνωση ότι βρέθηκαν στο Σαν Λορέντζο Τι Κάμπο στην Ιταλία τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου, τα είχαν πάρει σταυροφόροι
από το ναό του τον Περικαλή στη διάρκεια της Τετάρτης της Σταυροφορίας. Τα είχαν μεταφέρει στην Ιταλία και με πολύ κόπο και με κλάμα και με δυσκολίες. Σε πάση περιπτώσει, η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης επανέφερε το μεγαλύτερο μέρος των Λειψάνων και έχουμε και την Κάρα του Αγίου και το Λείψανο στη Θεσσαλονίκη και το προσκυνούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι και μέσα από την υμνογραφία και μόνο, ο Οικουμενικός Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος όλων των Ορθοδόξων, ο Δημήτρης Αλούνσκι που λένε και οι Σλαβόφωνοι λαοί, ο Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη, είναι και πατριώτης, είναι και τοπικός, είναι και ο Άγιος τον οποίο, ο οποίος επαρεμβαίνει για την πόλη του, επεμβαίνει σε κατάλληλες στιγμές και γι' αυτό τον, η ίδια υμνογραφία τον τιμά, όπως είπαμε, ως σωσίπολη, δηλαδή σώζει την πόλη του. Πάμε τώρα σε ένα δήμο που αφορά και την Κρήτη. Άγιος Αθανάσιος Αφρονίτης και Νικηφόρος Φωκάς. Ήδη βρήκα, παρότι είχα διαβάσει κάποια πράγματα για αυτό το δίδυμο το φοβερό, βρήκα μία λεπτομέρεια που θέλω να μας την αναπτύξετε λίγο. Δεν ήξερα καταρχήν ότι ο Νικηφόρος Φωκάς είχε καταφέρει να πείσει τον Άγιο Αθανάσιο τον Αφρονίτη να επισκεφτεί την Κρήτη. Και το κυριότερο, που αυτό θέλω να μας τα δώσετε τώρα, ότι τα λάφυρα τα οποία έμειναν αφού αποχώρησαν οι Άραβες ήταν το πρώτο υλικό, ας πούμε, τα πρώτα χρήματα που ξεκίνησε η οικοδόμηση του πρώτου μοναστηριού του Αγίου Όρους της Μεγίστης Λαύρας. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Δαμοβολίτη. Τα λάφυρα τα οποία πήρε ο Νικηφόρος Φωκάς στρατηγός το 1961, μετά έγινε αυτοκράτορας. Όταν λοιπόν ελευθέρωσε την Κρήτη από τους Σαρακινούς, από τους μουσουλμάνους Άραβες της εποχής εκείνης, τα είχε κοντά του, είχε πείσει τον Άγιο Αθανάσιο, ο οποίος ήταν ως τότε, είχε μια σκήτη, δεν υπήρχε ο κοινοβιακός μοναχισμός στο Άγιον Όρος, τον έφερε από τον Άθωνα, τον εγκατέστησε στον Χάνδακα, δηλαδή στο Ηράκλειο, και προσήφιε ο Άγιος ώστε να ελευθερωθεί ένα ελληνικό νησί και να επανέλθει στην Ορθοδοξία, διότι δεν ήταν μόνο η κατάκτηση, ήταν και η παρέμβαση αλλοθρήσκων που θα άλλαζαν το θρήσκευμα. Έτσι λοιπόν, επειδή ο Άγιος βοήθησε πνευματικά, ήταν ο πνευματικός του στρατηγού και μετέπειτα αυτοκράτορος του Νικηφόρου Φωκά, για να τον ευχαριστήσει ο στρατηγός ο Νικηφόρος, έλειωσε από τα λάφυρα, από τις ασπίδες, από τα σπάθια, από οτιδήποτε, από τα χρυσά που είχαν μαζί τους αυτοί οι Άραβες κατακτητές, έλειωσε και του έδωσε χρήματα και έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο κοινοβιακό μοναστήρι, η Μεγίστη Λαύρα, η οποία ιδρύθηκε το 1963 στο Άγιον Όρος. Και με τη βοήθεια λοιπόν του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου και από τη συνεργασία του με τον Νικηφόρο Φωκά, έχουμε την ίδρυση του κοινοβιακού μοναχισμού. Γιατί μετά τη Μεγίστη Λαύρα και με το τυπικό που έγραψε ο Νικηφόρος Φωκάς, ο Αθανάσιος Αθωνίτης, και με τη βοήθεια μετά και του Τσιμισκή που ήταν ο διάδοχος του Φωκά, με την συνεργασία λοιπόν του Αγίου με δύο αυτοκράτορες της Ρωμανίας, δηλαδή του Βυζαντίου, έχουμε την είδηση του κοινοβιακού μοναχισμού και έτσι πλέον το Άγιον Όρος είναι η κοιτίδα των κοινοβίων, του Ορθοδόξου μοναχισμού, με τον τρόπο τον οποίο ξέρουμε και με βάση πλέον αυτόν τον τρόπο ζωής και ασκήσεως που ξεφεύγει από τον μεμονωμένο. Έχουμε βέβαια και σκήτες και κελιά, αλλά κυρίως να λέμε αθωνίτικος μοναχισμός είναι αυτό που καθιέρωσε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Είναι το μοναστήρι. Η αποδομητική σχολή της ιστορίας, όπως λέγεται, έχει ως υπομόκλη ανατροπής ένα κομμάτι το οποίο αναπτύσσεται στο βιβλίο σας, που είναι οι νεομάρτυρες. Νεομάρτυρες, αγωνιστές για την πίστη του Χριστού και για την ελευθερία του γένους. Πώς λειτουργήσαν οι νεομάρτυρες εκτός το κομμάτι το θρησκευτικό, στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα και στο κομμάτι, ας πούμε, της αντιστασιακής δράσης? Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι και πριν από την Τουρκοκρατία η Εκκλησία μας ανεγνώριζε μάρτυρες της πίστεως και της πατρίδος που ήταν ταυτοχρόνως και τα δύο, και να θυμίσω το εξής. Εκτός από τους 40 μάρτυρες ξέρουμε, που πάγωσαν μέσα στη λίμνη της Σεβάστιας, έχουμε και τους 42 μάρτυρες που σκοτώθηκαν στο αμόριο της Μικράς Ασίας. 6 Μαρτίου τιμούμε το 42, είναι αξιωματική. Οι 42 είναι αμορείο μαρτυρήσαντες. Όσοι παρακολουθούν τα της Εκκλησίας θα το δουν στο εορτολόγιο. Αυτή ήταν αξιωματική του Βυζαντινού στρατού. Και από στη διάρκεια των μαχών, όταν οι Σαρακινοί χτυπούσαν και τα εκεί σύνορα του Βυζαντίου, της Ρωμανίας όπως ήταν το κράτος της Νέας Ρώμης δηλαδή, κάποια στιγμή οι αξιωματικοί αυτοί συνελήφθησαν, διότι έπεσε το Αμόριο, σημαντική πόλη της Φρυγίας και της Μικράς Ασίας, έπεσε στα χέρια των Σαρακινών. Επί 7 χρόνια
Οι αξιωματικοί αυτοί ήταν φυλακισμένοι στις φυλακές και βασανιζόντουσαν και πιεζόντουσαν να εξισλαμιστούν. Επί 7 χρόνια αρνήθηκαν να εξισλαμιστούν και τελικά αποκεφαλίστηκαν. Αυτό τιμάται από την Εκκλησία και ανετέθη τότε, όταν έγινε το μαρτύριο, ανετέθη σε έναν μοναχό, τον Ευώδιο μοναχό. Υπάρχουν ακόμη και στην Αμερική σε μουσεία και σε πανεπιστήμια τα κείμενά του. Ανετέθη να γράψει το συναξάρι των Αγίων 42 αξιωματικών. Και έγραψε λοιπόν, η Εκκλησία του τιμά ως τρεις αριστείς. Τρεις φορές αρίστευσαν. Πρώτον, διότι δεν πρόδωσαν την πίστη. Δεύτερον, διότι δεν έγιναν οικονομάχοι, ήταν το πρόβλημα της εποχής. Και τρίτον, γιατί αγωνίστηκαν για την πατρίδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήδη και πριν από την Ιπποκρατία έχουμε νεομάρτυρες οι οποίοι αγωνίζονται για την πίστη και για την πατρίδα. Τώρα, για την περίοδο της κυρίως του Ιπποκρατίας, επειδή ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, όταν γράφει το περίφημο Νέων Μαρτυρολόγιων, γράφει ότι αναφέρομαι στους μάρτυρες που μαρτύρησαν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, εκεί βλέπουμε ότι πολλοί από αυτούς είχαν ξεκάθαρα πάνω απ' όλα βέβαια την πίστη. Όταν λέμε νέο μάρτυρας είναι ότι πεθαίνει για την πίστη του. Του ζητείτε από τον καδί τον ιεροδικαστή να γίνει μουσουλμάνος, προτιμά να χάσει το κεφάλι του, προτιμά να μαρτυρήσει, να βασανιστεί, παρά να προδώσει την πίστη του Χριστού. Έχουμε όμως πολλούς από αυτούς, όχι όλοι, αρκετοί όμως από τους νεομάρτυρες, οι οποίοι με διάφορους τρόπους αγωνίζονται και για την ελευθερία της πατρίδος. Και οι τρόποι είναι δύο. Ο ένας είναι ότι διαφυλάσσοντας την πίστη του λαού, γίνονται πρότυπα για να μην τουρκέψει ο κόσμος. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν μίλησε στους μαθητές της Αθήνας το 1838, είπε: ένα μεγάλο πρόβλημα που είχαμε ήταν ότι τούρκευαν πάρα πολύ και μειωνόταν ο ελληνισμός. Το γένος συρρυκνωνόταν, διότι όποιος χανόταν για την Ορθοδοξία, χανόταν και για τον ελληνισμό. Λέμε τούρκευε, δεν λέγαμε εξισλαμιζόταν. Μάλιστα, υπογραμμίζεται ότι όσοι εξομοτούσαν, όσοι δηλαδή άλλαζαν την πίστη τους, γινόταν, δεν άλλαζαν απλά θρησκεία, γινόταν διώκτες και στο εθνικό επίπεδο. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό το είδαμε με τον γενιζαρισμό, το είδατε και στην Κρήτη με πολλούς τουρκοκριτικούς που ήταν φανατικότεροι από τον Οθωμανικό στρατό σε πολλές περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, ένα στοιχείο ότι είναι ο νεομάρτης δίνει ένα παράδειγμα, μια κοπελίτσα, ας πούμε, μια Αγία Χρυσή, μια φτωχή κοπέλα στην Πέλα, στην περιοχή της Αριδαίας. Ένας ιερομόναχος, ένας οποιοδήποτε, γιατί έχουμε νεομάρτυρες από τον Άγιο Κοσμά που ήταν κληρικός, από επισκόπους στο Φαναρίου Θεσσαλίας Σεραφείμ, μέχρι και απλές κοπελίτσες, έναν Κυπουρό, τον Μιχαλή Μπακνανά και πολλούς άλλους. Ένα λοιπόν είναι αυτό το στοιχείο. Το δεύτερο όμως είναι ότι πολλοί από αυτούς είχαν συνειδητή δράση υπέρ της ελευθερίας. Και να θυμίσω, γιατί υπάρχουν και προσωπικότητες που έχουν καταταγεί προσφάτως στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, να θυμίσω λοιπόν ότι πριν από λίγους μήνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατέταξε στο Αγιολόγιο και τον επίσκοπο του Μιστρά της Λακεδαιμονίας, τον Ανανία, ο οποίος αγωνίστηκε τότε στα ορλοφικά, ξεσήκωσε, είχε κάνει τάγμα μοναχών και κληρικών να βοηθήσουν στην εξέγερση, αλλά τελικά όπως ξέρουμε απέτυχαν τα ορλοφικά και κατεδόθη ο Ανανίας και έτσι εκτελέστηκε και για την πίστη και για την πατρίδα. Ενώ λοιπόν έχει ήδη από τότε καταταγεί ως έθνο μάρτης, προσφάτως κατατάγει και στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας και βεβαίως και το 21 και στην Κρήτη έχετε νεομάρτυρες και κληρικούς και λαϊκούς οι οποίοι αγωνίστηκαν και για την πίστη και για την πατρίδα. Αλλά και γενικότερα έχουμε μορφές ανθρώπων και ανδρών, γυναικών και όλων των βαθμίδων του κλήρου αλλά και λαϊκών, οι οποίοι προτάσσοντας βέβαια το θέμα της πίστεως, είχαν παράλληλα και την αγωνιστικότητα για την πατρίδα. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μέσα στο νέο μαρτυρολόγιο, εντάσσει πολλές ακολουθίες, μάλλον ο ίδιος τις έγραψε, ή και αν δεν τις έγραψε, τις διόρθωσε, τις βοήθησε, εντάσσει ακολουθίες, οι οποίες έχουν μέσα την ευχή και λέει, για παράδειγμα, λέει, Παναγία μου, βοήθησε να φύγουν οι αγαρινοί, όπως λέγανε τότε τους Τούρκους, από την Κωνσταντινούπολη, να την ελευθερώσουμε και να την, δηλαδή ουσιαστικά εννοεί να την πάρουμε εμείς, διότι είναι μια πόλη των Ορθοδόξων. Παντού λοιπόν, μέσα στον βίο των νεομαρτύρων, στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά και στο νέο μαρτυρολόγιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, βλέπουμε ότι υπάρχει και το στοιχείο το απελευθερωτικό. Ο νεομάρτης αγωνίζεται πρώτα για την πίστη, αυτό είναι το κριτήριο, ομολογεί Χριστό μπροστά στο μαρτύριο, μπροστά στο δικαστή, αλλά παράλληλα ξέρει ότι αυτός ο τόπος πρέπει να ελευθερωθεί και κάνει ό,τι μπορεί. Χύνει το αίμα.
Αυτό που λέτε πάντως είναι και κοινό χαρακτηριστικό, γιατί σε ένα σημείο του βιβλίου σας και οι αγωνιστές, πρώτα για την πίστη αγωνίστηκαν, όπως ο Κολοκοτρώνης που είπε, ας πούμε, αυτό το περίφημο ότι πρώτα είπαμε υπερπίστεως και μετά είπαμε υπερπατρίδος. Συγχωρείτε. Άγιο Νεκτάριος. Έχετε αφιερώσει εδώ μια ενότητα που είναι ο Άγιος του προηγούμενου αιώνα, και θέλω να μου πείτε, επειδή ο Άγιος Νεκτάριος είχε και προμετωπίδα την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, πώς κατάφερνε ο Άγιος Νεκτάριος να προσεγγίσει τη χριστιανική διδασκαλία μέσα από την ελληνική φιλοσοφία? Ο Άγιος Νεκτάριος ακολουθούσε αυτό το οποίο προτείνει και ο Μέγας Βασίλειος στην περίφημη επιστολή του προς τους νέους, πώς οι νέοι θα ωφεληθούν από τα αρχαία ελληνικά κείμενα, όπου ο Μέγας Βασίλειος λέει θα διαβάζουμε και τον Όμηρο και τα αρχαία κείμενα, θα παίρνουμε παραδείγματα. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι από την αρχαία Ελλάδα μπορούμε να πάρουμε, ας πούμε, από τον Όμηρο την τροπή του Οδυσσέα όταν τον είδαν οι κοπέλες στην Κέρκυρα, στο νησί των Φεάκων, που κοιτάξε να ντυθεί, να μην είναι γυμνός, αυτή η σεμνότητα. Ή τον Μέγα Αλέξανδρο, τον προτείνει ο Μέγας Βασίλειος ως πρότυπο, που ενώ ήταν νικητής, μπήκε στο παλάτι του Δαρίου, βρήκε ωραιότατες γυναίκες εκεί πέρα, γιατί ήταν μια μορφή, ας πούμε, σαν κάτι σαν χαρέμι, θα λέγαμε, οι γυναίκες, οι κόρες του Δαρίου, και είπε: δεν θα πειράξετε καμία, έδωσε εντολή, θα πειράξετε, και εκείνο συγκρατήθηκε. Λοιπόν, αλλά τι λέει ο Μέγας Βασίλειος? Θα διαβάζουμε τους αρχαίους να παίρνουμε κάποια παραδείγματα, αλλά επιλεκτικά, γιατί δεν θα κρατήσουμε αυτά που λένε για το Δία και την Αφροδίτη κλπ. Επιλεκτικά διαβάζουμε τους αρχαίους, παίρνουμε πρότυπα, όμως ως προστάδιο, ως ένα βήμα, ως ένα βάθρο για να προχωρήσουμε και το παραπάνω που είναι η χριστιανική μας πίστη και είναι η διδασκαλία των Αγίων. Έτσι και ο Άγιος Νεκτάριος. Ο Άγιος Νεκτάριος το 1896, όταν έμαθε ότι θα αναβιώσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, χάρηκε και έγραψε ένα κείμενο, ίσως το διάβασε και ως ομιλία στη Ριζάριο Σχολή, ένα κείμενο για την ελληνική, αρχαία ελληνική φιλοσοφία ως προπαίδεια στον χριστιανισμό, και λέει αυτά που λέει και ο Μέγας Βασίλειος, τα επικαιροποιεί, διότι η αξία αυτό είναι όταν ομιλούμε σε κάθε εποχή να επικαιροποιούμε τα μηνύματα, και λέει ότι όπως ο ελληνισμός μπόρεσε και διέπλασε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, που είναι ένα παγκόσμιο αγαθό, έτσι και ο ελληνισμός μπόρεσε και δίδαξε και το χριστιανισμό, αμέσως προσχώρησε και βοήθησε την ανθρωπότητα να ακούσει τα χριστιανικά δόγματα, τα κηρύγματα, τα μηνύματα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν λέει ότι πρέπει ο ελληνισμός να διαβάζει και τα δύο, και την αρχαία του παράδοση αλλά και τη χριστιανική του παράδοση, και να συνεχίζει να έχει ένα ρόλο πολιτιστικό. Δηλαδή ο Άγιος Νεκτάριος δίνει ένα μήνυμα, όχι. Α, προσέξτε, δεν είναι μήνυμα κυριαρχικό ή μήνυμα αλαζονίας, μήνυμα διακονίας. Ότι ο Έλληνας και σήμερα οφείλει να διακονεί την ανθρωπότητα υπηρετικά, με την αίσθηση της ταπεινώσεως. Επειδή έχει και τη φιλοσοφία αλλά και τη χριστιανική παράδοση, να μιλάει σήμερα σε μια Ευρώπη που ψάχνεται, σε έναν κόσμο που ψάχνεται, να μιλά για αυτά τα αγαθά. Να είναι δηλαδή ο ελληνισμός μια πνευματική δύναμη πάνω απ' όλα. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα που έδωσε ο Άγιος Νεκτάριος το 1896 και σήμερα χρειάζεται, διότι λέμε κατά καιρούς αναζητούμε μια νέα μεγάλη ιδέα. Σήμερα δεν μπορεί να διεκδικήσει εδάφη, μετά το 1922 είδαμε τι έγινε. Όμως μπορεί ο ελληνισμός να έχει ένα στόχο, να είσαι το κέντρο, ένα διεθνές κέντρο μελέτης και αναπτύξεως των αρχαίων ελληνικών κειμένων, των Ορθοδόξων Πατέρων, και να μπορέσει σήμερα ο κόσμος να παραμείνει σε βάσεις οι οποίες να είναι χριστιανικές, ανθρωπιστικές, και να μην ξεφεύγουμε είτε σε ισοπεδωτικές καταστάσεις όπως η παγκοσμιοποίηση που ομογενοποιεί, είτε σε δικτατορίες, ολοκληρωτισμούς, σε φανατισμούς πάσης φύσης. Σε αυτό το κομμάτι θα με υποχρεώσω να αλλάξω λίγο τη σειρά, γιατί κάπου προς το τέλος, επειδή αναφέρεστε όλος ιδιαίτερος σε αυτό, παίρνετε και από το βιβλίο του Γιώργου Καραμπελιά την επιστολή που είχε ο Καποδίστριας, που έκανε μία πρόταση για την Ελλάδα τέτοια. Για πείτε μας γι' αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι βλέπετε τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Όταν λοιπόν γράφω, προσπαθώ στα κείμενά μου να αναζητήσω, το οποίο το κάνετε και εσείς και ο κύριος Καραμπελιάς, ο φίλος ο Γιώργος και πολλοί άλλοι, προσπαθούμε να βρούμε ποιος είναι ο στόχος, ποιο είναι το πνευματικό ιδανικό του ελληνισμού για τα επόμενα χρόνια. Εκεί λοιπόν βλέπω ότι αυτό που προτείνει ο Άγιος Νεκτάριος με το δικό του τρόπο, ο ελληνισμός να παραμείνει ένα κέντρο αναπτύξεως των γραμμάτων, του πολιτισμού και ιδίως των αρχαίων ελληνικών κειμένων και των χριστιανικών κειμένων της Πατερικής Σοφίας, με έναν δικό του τρόπο, το έλεγε και ο Ιωάννης Καποδίστριας πριν καν από την Ελληνική Επανάσταση. Ξέρουμε ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας διατέλεσε συνυπουργός
στην κυβέρνηση του Τσάρου. Παραιτήθηκε αργότερα διαφωνώντας για τη στάση του Τσάρου στην Ελληνική Επανάσταση. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι για κάποιους λόγους τον παρακολουθούσαν οι Αυστριακοί, ο Μέτερνιχ τον πάντα τον υποπτευόταν, και ο Αυστριακός αξιωματικός που τον παρακολουθούσε καταγράφει τι έλεγε στους Έλληνες ο Καποδίστριας και ποιο ήταν το όραμά του ήδη από το 1816 για μια ελεύθερη Ελλάδα. Και έλεγε ότι η Ελλάδα πρέπει να στηριχθεί από τις μεγάλες δυνάμεις, να είναι ένα κράτος το οποίο μπορεί να είναι μικρή αλλά να είναι ισχυρή πνευματικά, και να, γιατί μπορεί να συνδυάσει τα μηνύματα που έρχονται και από τη Δύση και από την Ανατολή. Δηλαδή να γίνει ένα παγκόσμιο κέντρο πολιτισμού, γραμμάτων, και να δώσει διδάγματα και να βοηθήσει την ανθρωπότητα να βρει τον δρόμο της. Περίπου λοιπόν τα ίδια που λέει ο Άγιος Νεκτάριος, έλεγε ο Καποδίστριας έναν αιώνα πριν, και αυτό συμβαίνει επειδή μάλλον έτσι, μερικές δεκαετίες είχαν. 1816 τα έλεγε ο Καποδίστριας, 1796 τα λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Η βάση τους ποια είναι? Η ελληνορθόδοξη παράδοση. Δεν είναι τυχαίο, γι' αυτό βλέπουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι από το Μέγα Βασίλειο, 4ο αιώνα, τον Άγιο Νεκτάριο αργότερα και ακόμη και σήμερα, μπορεί να συγκλίνουν σε ορισμένες διαπιστώσεις. Γιατί? Είναι θέμα ποια παιδεία έχουν όλοι αυτοί οι οποίοι γράφουν. Γράφουν με βάση αυτό που λέμε και ο Κόντογλου, ο Παπαδιαμάντης, ακόμη και ο Διονύσιος Σολωμός, 200 χρόνια έχουμε από τον ύμνο στην Ελευθερία φέτος. Η βάση τους είναι ότι διαβάζουν και τους αρχαίους Έλληνες και τη δημοτική μας ποιήση, διαβάζουν τους πατέρες Εκκλησίας. Και γι' αυτό βλέπουμε, βγάζουν θαυμάσια έργα, θαυμάσια μηνύματα με διαχρονικότητα, τα οποία σήμερα μπορούν και στον Ελληνισμό να δώσουν αυτό το μήνυμα. Έχει ρόλο ο Ελληνισμός Ελλάδος, Κύπρου, ο απόδημος Ελληνισμός, κυρίως ως ένα σχολείο. Σχολείο ελληνικής και χριστιανικής παιδείας. Επειδή μιλάμε για αρχαία ελληνική φιλοσοφία και γραμματεία, δεν θα παραλείψουμε για τη γλώσσα που στο βιβλίο σας κάνετε μια αναφορά, που είναι το όχημα για να κινηθεί όλος αυτός ο μηχανισμός. Και λέτε, ας πούμε, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία βοήθησε στη διαχρονική πορεία της ελληνικής γλώσσας και υπογραμμίζετε κάποιες λεπτομέρειες, δηλαδή λέτε τη συμβολή, ας πούμε, της πίστεως στη γλώσσα και το αντίστροφο στο ότι, ας πούμε, η Καινή Διαθήκη μεταφράστηκε 170 χρόνια π.Χ. και από εδώ ότι η ελληνική γλώσσα έχει μπει, η Παλαιά Διαθήκη, ναι, με συγχωρείτε, έχει μπει, ας πούμε, στον ωκεανό, ας πούμε, αυτό της παγκοσμιότητας. Για πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Ναι, είναι γεγονός ότι και η γλώσσα βοήθησε την Ορθόδοξη Εκκλησία, η ελληνική γλώσσα, να διατυπώσει τα δόγματα. Βλέπετε, οι Οικουμενικές Σύνοδοι δεν χρησιμοποιούν την γλώσσα που θα πήγαινε κανείς να αγοράσει ψάρια στην ψαραγορά τους αιώνες εκείνους, τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, αλλά γυρίζουν πίσω, γυρίζουν στην Αττική περίοδο, γυρίζουν όπως και η Θεία Λειτουργία του Βασιλείου και του Χρυσοστόμου, χρησιμοποιούν κυρίως την Αττική διάλεκτο, μια μορφή της ελληνικής που καθιερώθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. Και μάλιστα το έλεγαν οι πατέρες της Εκκλησίας, απαντούσαν τότε ότι Αττική εσείς, Αττική και εμείς, δηλαδή ήταν περήφανοι που Αττικίζουν ως προς τη γλώσσα. Αυτό είναι γεγονός, αλλά και από την άλλη πλευρά και η Ορθόδοξη Εκκλησία βοήθησε στο να διατηρηθεί η γλώσσα, που είναι μια ταυτότητα, και από μια μεριά, ναι, αυτό που είπατε, βλέπουμε, και η Παλιά Διαθήκη έγινε γνωστή παγκοσμίως από την ελληνική της κυρίως, από τη μετάβαση των Εβδομήκοντα. Βέβαια, σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν και τα εβραϊκά και προσεγγίζουν και το πρωτότυπο, αλλά η Παλιά Διαθήκη έγινε γνωστή παγκοσμίως από την ελληνική της απόδοση. Και για να πάμε και στο αντίστροφο, πώς η Εκκλησία βοήθησε τη διαφύλαξη της γλώσσας, το βλέπουμε ειδικά σε διάρκεια δουλείας, σε διάφορες δουλείες, όχι μόνο την τουρκοκρατία. Ξέρετε, έχουμε στον Ιωαννό μας την τουρκοκρατία που με τα περίφημα, με τα κολυβογράμματα, άμα ρωτήσεις τον Κολοκοτρώνη ή τον Μπότσαρη, τους ρωτούσαν οι διάφοροι πώς έμαθες ελληνικά, είπαν να μαθαίναμε από έναν μοναχό με το ψαλτήρι και την οκτώηχο, τα λένε οι ίδιοι αγωνιστές. Όμως, θα ήθελα να δούμε ότι ο ελληνισμός είχε και διάφορες άλλες περιόδους ξένης κατακτήσεως. Και μία περιοχή που είναι συγκινητικό να το θυμηθούμε είναι η περιοχή των Δωδεκανήσων, η οποία από το 1912 μέχρι το 1943, τυπικά γιατί μετά οι Ιταλοί συνθηκολόγησαν, είχαν Ιταλοκρατία. Και μάλιστα από το 1922 και μετά Ιταλοκρατία φασιστικού τύπου λόγω Μουσολίνη. Οι Ιταλοί στα Δωδεκάνησα προσπάθησαν να καταργήσουν και την Ορθοδοξία και την ελληνική γλώσσα.
Ας πούμε, για παράδειγμα, στην Κάλυμνο, όταν φεύγανε οι σφουγγαράδες, όλοι οι άνδρες από 16 ετών και πάνω, πήγαν να το κάνουν αυτό Κυριακή των Βαΐων και ξεσηκώθηκαν οι γυναίκες με μπροστά τις Χαλόγριες και τους μοναχούς και τον Άγιο Σάββα της Καλύμνου. Ή στην Πάτμο βλέπουμε ότι κατεδίωξαν τον Άγιο Αμφιλόχιο Μακρύ, ο οποίος αγωνιζόταν για την ελληνική γλώσσα, τον έστειλαν στην Αθήνα και όλα τα σχετικά. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι και στα Δωδεκάνησα επί Ιταλοκρατίας, όπως και επί Τουρκοκρατίας σε όλο τον ελληνισμό, η Εκκλησία έκανε αγώνα να διαφυλάξει την ελληνική γλώσσα και την παιδεία, διότι οι κατακτητές προσπαθούσαν να εξελιδούσουν και τα δύο. Ο εκάστοτε κατακτητής, είτε είναι ο Ιταλός στα Δωδεκάνησα, είτε ο Τούρκος σε όλο τον ελληνισμό, είτε οι Άγγλοι που προσπάθησαν να εξελιζώσουν την ελληνική γλώσσα και την παιδεία για ένα διάστημα στην Κύπρο. Ο εκάστοτε κατακτητής ξέρει ότι η γλώσσα και η Ορθοδοξία είναι τα στοιχεία που διαφυλάσσουν αυτό το γένος, αυτόν τον ελληνισμό. Και γι' αυτό τα χτυπάει. Έτσι λοιπόν, σε δύσκολες στιγμές ήταν οι άνθρωποι της Εκκλησίας, φωτισμένοι άνθρωποι, χωρίς φανατισμό, αλλά με αγάπη στα γράμματα, που κράτησαν και τη γλώσσα μας και γι' αυτό οφείλουμε πολλά στην Εκκλησία μας, διότι διαφύλαξε τη γλώσσα στην ενιαία της μορφή, διότι στα μεν κρυφά σχολιά τα βιβλία ήταν το ψαλτήρι, ο οκτώηχος, το Ευαγγέλιο, αλλά και όταν μπόρεσε ο ελληνισμός να έχει και κάποια πιο ελεύθερα σχολεία, δι' από το 1670-1680 και μετά, όπως τα αναλύει και το βιβλίο του Κεκαυμένου που έχει εκδώσει ο κύριος Καραμπελιάς, πολύ ωραίο βιβλίο, εκεί βλέπουμε ότι πλέον τα κυρίως κείμενα είναι τα μαθηματάρια, δηλαδή κείμενα του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου. Όταν πλέον αρχίζουμε και έχουμε σχολεία, για παράδειγμα, στην Σμύρνη, στα Γιάννενα, Θεσσαλονίκη, στην Πάτμα κλπ. Η παιδεία είναι, λοιπόν, ήταν ελληνοορθόδοξη και δίδασκαν οι Έλληνες επί αιώνες για να επιβιώσουν. Δύο μαθήματα είχαν. Τα ορθόδοξα θρησκευτικά, ας το πούμε έτσι, και την ελληνική γλώσσα, αρχαία και νέα. Πάντως, μου δίνεται αφορμή για το κρυφό και το βανερό σχολείο, επειδή γίνει πολλής λόγος και στο βιβλίο και εσείς εντοπίζετε ότι κρυφά σχολεία υπήρχαν σε κάποιες χρονικές φάσεις της περίοδου της τουρκοκρατίας και όταν τα πράγματα ήταν πιο χαλαρά υπήρχαν και βανερά. Πάντως, το κρυφό σχολείο δεν ήταν ένας μύθος, υπήρχε. Βεβαίως δεν είναι μύθος το κρυφό σχολείο. Έχουμε πάρα πολλά ντοκουμέντα γι' αυτό και αντί ο καθένας να γράφει από το σπίτι του, από το σαλόνι του ιστορία, ας κοιτάξει να δει τι λένε οι άνθρωποι που έζησαν τις περιόδους εκείνες. Όχι μόνο Έλληνες, αλλά και ξένοι. Για παράδειγμα, στο βιβλίο μου έχω μια μαρτυρία από τον Κωνσταντίνο Οικονόμο των Εξοικονόμων, έναν πρωτοπρεσβύτερος, έγκαμος κληρικός, ο σπουδαιότερος εκκλησιαστικός ρήτορας της εποχής του αρχές 19ου αιώνα, προετοιμάζει την Επανάσταση και ζει και μετά την Επανάσταση, ο οποίος γράφει, όταν γράφει λόγο προτρεπτικό προς τους Έλληνες, γιατί πρέπει να ξεσηκωθούμε, και τους λέει μεταξύ άλλων: σας έσφαζαν το ένα το άλλο, σας βίαζαν και κυνηγούσαν τα σχολεία μας, δεν άφηναν την παιδεία. Δηλαδή, άνθρωπος ο οποίος τα έχει ζήσει, διότι η δράση του είναι κυρίως λίγο πριν από το 21, τότε αναπτύσσει την πρώτη του ρητορική δράση. Έχει ζήσει τα πράγματα. Λέει λοιπόν για διωγμό της παιδείας από τους Τούρκους. Και για να πάω και σε μια ξένη πηγή, έχουμε μαρτυρίες πάρα πολλές, ακόμη και μετά. Εμείς λέμε τουρκοκρατία, ξέρετε, κακώς, διότι και στην Κρήτη που είστε εσείς και στη Μακεδονία που γεννήθηκα και μεγάλωσα εγώ, είχαμε πολύ μεγαλύτερη τουρκοκρατία. Ελευθερωθήκαμε με τους Βαλκανικούς πολέμους. Επειδή όμως τα σχολικά βιβλία έχουν αυτή την αντίληψη πιο πολύ της, ας πούμε, αυτή που, ότι είναι τα 400 χρόνια μόνο τουρκοκρατία, πάση περιπτώσει, στην Ήπειρο, η τουρκοκρατία έληξε αργότερα. Μέχρι το 1912 που μπήκε ο ελληνικός στρατός να απελευθερώσει την ενιαία τότε Ήπειρο, βόρεια και νότια, ήταν τουρκοκρατούμενη περιοχή. Ένας Γάλλος δημοσιογράφος, ο Ρενέ Πιό, ανταποκριτής γαλλικών εφημερίδων, μπαίνει με τον ελληνικό στρατό στο Αγυρόκαστρο και βρίσκει, ρωτάει 150 παιδιά που τα βρίσκει να περιμένουν το στρατό με την ελληνική σημαία. Του λέει: τι είστε, λέει, είμαστε Έλληνες. Πού το ξέρετε, λέει, το μαθαίνουμε από κρυφά μαθήματα. Και το καταγράφει ο Γάλλος δημοσιογράφος το 1912. Και λέει, δηλαδή, τα βιβλία έρχονται από την Κωνσταντινούπολη, είναι από την τουρκική κυβέρνηση. Κρυφά όμως εμείς κάνουμε ελληνική ιστορία, κάνουμε τη γλώσσα μας, κάνουμε τον εθνικό μας ύμνο. Μάλιστα. Και λέει ο Ρενέ Πιό: θαυμάζω αυτά τα παιδιά που κράτησαν κλειστό το στόμα τους και δεν κατέδωσαν τους δασκάλους τους που θα είχαν συνέπειες πάρα πολύ άσχημες. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές μαρτυρίες ότι κατά καιρούς, κατά περιόδους, υπήρξε η ανάγκη της κρυφής παιδείας και βεβαίως τα λεγόμενα φανερά σχολεία λειτουργούν κυρίως μετά το 1680-1700. Τότε μιλούμε για Αθωνιάδα και Πατμινιάδα.
Οπότε φέτο το ερώτημα, οι πρώτοι 2 αιώνες, είναι λίγο 2 αιώνες χωρίς να έχεις παιδεία κανονική να λειτουργεί. Εδώ το ένα παιδί αρρωσταίνει 1 μήνα, δεν πάει σχολείο και λέμε ότι έχασε την τάξη. Σκέψου 2 αιώνες να μην μπορεί να έχεις την ελευθερία να λειτουργήσεις τα σχολεία σου. Άρα εκεί πραγματικά ήταν η ανάγκη της κρυφής παιδείας και όσοι μάθανε πώς βγάλαμε εμπόρους, πώς βγάλαμε λογίους, πώς βγάλαμε πατριάρχες, πώς βγάλαμε ανθρώπους οι οποίοι έγιναν μορφωμένοι και ακόμη και διερμηνείς του τουρκικού κράτους, τα πρώτα γράμματα ήταν αυτά τα γράμματα μέσα στην Εκκλησία. Πίνοντας αυτό το ωραίο ταξίδι στην ξενάγηση του πονήματός σας, η επίγευση που μένει πάντως είναι αισιόδοξη. Αφήνεται έτσι μια επίγευση αισιοδοξίας σε όποιο διαβάσει το βιβλίο. Η σκέψη σας έτσι όπως αποτυπώνεται και όπως εκφράζεται μέσα στο βιβλίο αποτελεί και μια πρόταση, μια αισιοδοξία για το μέλλον που ενώ υπάρχει ο φόβος της ισοπαίδωσης κάθε μορφής ας πούμε, ταυτότητας και μάλιστα φέρνει και το παράδειγμα του Φουκουγιάμα που το 1993 έγραψε για το τέλος της ιστορίας και μετά από 30 χρόνια περίπου αναθεώρησε ότι η Ορθοδοξία και ο πατριωτισμός στην Ελλάδα αποτελούν ένα μείγμα, ένα όπλο για να μπορέσει ας πούμε, να συνεχίσει η αντιστασιακή πορεία του ελληνισμού που έλεγε ο Βορώνος σε αυτό το ιστορικό πλήθη παγκοσμιοποίηση. Και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Πράγματι, στο βιβλίο μου παραθέτω απόψεις κορυφαίων διεθνολόγων, του Αμερικανού του Φράνσις Φουκουγιάμα, του Έλληνα καθηγητή γεωπολιτικής του κυρίου Πρεβελάκη, και άλλων μελετητών, οι οποίοι λένε ότι η παγκοσμιοποίηση βρίσκεται σε υποχώρηση. Άλλωστε, ως χριστιανοί ξέρουμε ότι νομοτέλειες μόνο ο Θεός ορίζει, δεν ορίζει η οικονομία. Και πάρα πολλοί μελετητές, ακόμη και οικονομολόγοι, παραδέχονται ότι η παγκοσμιοποίηση και στο οικονομικό πεδίο, αλλά κυρίως στο πολιτιστικό που μας ενδιαφέρει εμάς, δεν είναι μια νομοτέλεια, βρίσκεται σε υποχώρηση, με την έννοια ότι βεβαίως συνεργασίες θέλουμε, βεβαίως ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΗΕ, όμως. Σήμερα όλοι καταλαβαίνουν ότι ο πυρήνας είναι το έθνος, η εθνική ταυτότητα, το εθνικό κράτος. Ο Φουκουγιάμα μάλιστα λέει ότι στο εθνικό κράτος διατηρείται η δημοκρατία καλύτερα από ότι σε μια άλλη μορφή υπερεθνικού ας πούμε, ή μεταεθνικού σχηματισμού. Και η πρότασή μου είναι η Ορθοδοξία και ο υγιής πατριωτισμός με βάση τους πατέρες της Εκκλησίας μας και με βάση την ιστορία μας να παραμείνουν ο πυρήνας της παιδείας μας. Να είμαστε οικουμενικοί Έλληνες και Ορθόδοξοι, αλλά παράλληλα πατριώτες αφανάτιστοι και να μην απελπιζόμαστε. Στον Ορθόδοξο Έλληνα δεν ταιριάζει το μήνυμα της απεσιοδοξίας. Η παράδοσή μας είναι σταυροαναστάσιμη και ξέρουμε ότι μετά τη Σταύρωση πάντα ακολουθεί η Ανάσταση. Έλληνες Ορθόδοξοι παραμένουμε με σεβασμό σε κάθε άλλο λαό, σε κάθε άλλο πολιτισμό, αλλά η παγκοσμιοποίηση δεν είναι πλέον εκείνο το φαινόμενο που πριν 30 χρόνια όλοι έλεγαν είναι νομοτέλεια. Θα διατηρηθούμε κι εμείς και οι άλλοι λαοί να κρατήσουν την ταυτότητά τους και ο ελληνισμός με αγάπη στη δημοκρατία, με σεβασμό στα πραγματικά ανθρώπινα δικαιώματα, όχι στις ακρότητες κάποιων δικαιωματιστών, θα προχωρήσει και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Με τη βοήθεια του Θεού. Από το στόμα σας λοιπόν και στο Θεούταυτή, κύριε Χολέβα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία εγώ, σας και περισσότερα για τους φίλους είναι στα βιβλιοπωλεία Ορθοδοξία και Πατριωτισμός, εκδόσεις ΕΑ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά.